έρχεται ο Πρωτέας, ο Πολυπιστικός Σύλλογος, με γεμάτο το στις αποσκευές του, με μετάλλια, 44 μετάλλια παρακαλώ, φέρνει ο Πρωτέας από το Καρπενήσι που πήγε, με όλα τα παιδιά να έχουν πάρει χρυσά, ασημένια, κάλκινα, και φαντάζομαι, κοιτάξτε εδώ που τους υποδέχονται, είναι με καραμούζες, είναι με... υπάρχει έτσι ένα πολύ χαρούμενο κλίμα. Λοιπόν, γιαγιάδες, παππούδες, μαμάδες, υποδέχονται τους πρωταθλητές. Λοιπόν, όμορφες στιγμές στο λιμάνι του νησιού μας. 44 μετάλλια από τους κολυβητές και τις κολυβήτριες του Πρωτέα. Ένα πολύ ωραίο και σημαντικό αθλητικό γεγονός. Ξεκινάμε με τον προπονητή, τον Μιχάλη Γκενάτση, ο οποίος τα κατάφερε πάρα πολύ καλά και φέτος. Γεμάτες οι βαλίτσες με μετάλλια, χρυσά, ασημένια, αργυρά, τα πάντα. Και ένα κύπελο. Και ένα κύπελο, μπράβο. Λοιπόν, καλώς ήρθαμε, καλώς σας βρήκαμε. Άκρως επιτυχημένη φετινή μας αποστολή. Πήγαμε 23 αθλητές στο Καρπενήσι, γυρίσαμε με 22 χρυσά, 15 ασημένια και 7 χάλκινα. Και στις βαθμολογίες βγήκαμε πρωταθλητές Ελλάδος του 2019 στην κατηγορία παιδών, παμπέδων Α, παμπέδων Β. Βγήκαμε δεύτεροι στην κατηγορία κορασίδων, παγκορασίδων Α, παγκορασίδων Β, με μόλις παρακαλώ 4 βαθμούς διαφορά, όπου αν είχαμε λίγο πιο ευνοϊκές συνθήκες, και τι εννοώ, είχαμε ένα πρόσμενο τραυματισμό της Γεωργίας Σκούρου, η οποία έπεσε μόνο ένα ατομικό αγώνισμα, δεν έπεσε τα υπόλοιπα δύο ατομικά και ούτε στις δύο σπιδοδρομίες. Και πραγματικά δεν μ' αρέσουν να τα λέω αυτά έτσι. Ήταν άκρως συγκινητικό το ότι οι υπόλοιπες κόρες πέσανε και στην απονομή πάνω που βγήκανε τρίτες φωνάζανε στο βάθρο όλες μαζί για την Κούρου, για την Κούρου. Μπράβο. Η γραμματεία το είδε, το αναγνώρισε, έδωσε τιμητικά ένα μετάλλιο στη Γεωργία. Τι να πω, τα λόγια είναι λίγα. Συγχαρητήρια, Μιχάλη, συγχαρητήρια. Εκτός από εξαιρετικοί αθλητές, είναι και πολύ καλά παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλά παιδιά. Είναι παιδιά με ήθος, με αρχές, που πήγανε, κάνανε το αδιανόητο. Φέραμε κύπελο πίσω στην Κάλυμνο, δεν έχει φέρει ποτέ κανείς στα χρονικά της Κάλυμνο. Πολύ ωραία. Πήγαμε τέλεια, βγήκαμε δεύτεροι σε δύο κατηγορίες. Τα παιδιά έχουν τις καλύτερες εντυπώσεις, τα καλύτερα σχόλια. Οι γονείς όλοι κάτι ενθουσιασμένοι. Περάσατε πολύ όμορφα. Ναι, και τελικά νομίζω ότι το φετινό καλοκαίρι και η πίεση που λένε πως είχαν, μάλλον απέδωσε. Αλλά το πώς απέδωσε θα το πούν και οι ίδιοι. Βεβαίως. Μπράβο, συγχαρητήρια, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στα παιδιά. Πάμε τώρα να γνωρίσουμε τους πρωταθλητές και τις πρωταθλήτριες. Αλέξη Κελεμπέση, τρία χάλκινα, ένα σημαίνει ένα χρυσό. Χρήστος Λωρίτης, δύο χάλκινα. Γιάννης Κινωνώνης, τρία χρυσά. Κουλιά Πολυξένη, δύο χρυσά, ένα σημαίνει και ένα χάλκινα. Κούρου Γεωργία, ένα σημαίνει. Μη μου φύγεις, Κούρου. Εσύ είσαι που τραυματίστηκες. Ναι. Πώς είναι το όμως σου? Πονάει, λίγο καλύτερο. Μπράβο. Καλλιόπη Κλίνη, τρία χρυσά και ένα χάλκινα. Καρά για βάση, ένα χάλκινα και ένα σημαίνει. Μπράβο. Για να μην μάθει, αδύνα δύο χάλκινα. Μπράβο. Παλιό που είχε ένα χρυσό, ένα σημαίνει, ένα χάλκινα. Μαρία Μαγρυπλή, δύο σημαίνια και ένα χρυσό. Πούλο Βασίλη, δύο χρυσά και ένα σημαίνια. Γιατί δεν έχει φωνή, ρε Πούλε. Τι σημαίνει. Φωνάζω. Ζωγραφάκι μάμα, χάλκινο μετάλλα στα 100 ύπτιο. Καλοκούλη Εντώνη, τέταρτο και σε τρία αθλήματα. Με λένε Σοφίλ Πολυκρόνη και πήρα τρία ατομικά χρυσά, ένα σημαίνιο στη μεικτή ομαδική και ένα χάλκινο στα 450 ελεύθερο σκυδάλι. Κυριάκος Κατζηδάκης και πήρα τρία χρυσά. Γνάτης Βασίλειος, δύο στα ατομικά, δύο σημαίνια, στα 100 πρόσθετα και 100 πεταλούδα και ένα σημαίνιο στη μεικτή ομαδική και ένα χάλκινο στη σκυτάλη ελεύθερο, στα 450. Με λένε Μάγο Βουκλιώτη, πήρε ένα χρυσό 50 ελεύθερο και δύο σημαίνια 50 και 100 πρόσθετα. Πολύ ωραία. Και με την πρόεδρο του συλλόγου, την κυρία Ευαγγελία Πηλή, θα μιλήσουμε, η οποία φαίνεται η χαρά τη. Εντάξει, γιατί να το κρύψω με ένα άλλο. Σωστά. Λοιπόν, τα παιδιά είχαν μια εξαιρετική εμφάνιση. Το κολυμβητικό μέρο, το θρίαμβο πρέπει να το πούμε, το πρωτάθλημα, για να ξέρουμε τι λέμε, δεν έχει ξανάρθει στην Κάλυμνο.
Λοιπόν, αυτό είναι ο αθλητικός θρίαμβος. Αυτό που θέλω όμως να πω, που μας έχει κατασυγκινήσει, είναι όχι μόνο το δέσιμο της ομάδας, το δέσιμο των παιδιών μεταξύ τους. Θα σας πω ένα περιστατικό, αν τα καταφέρω να μην συγκινηθώ, θα είναι μεγάλη υπόθεση. Όταν τραυματίστηκε η Γεωργία Ικούρου και έβγαλε τον ώμο της και περιμέναμε ότι δεν μπορούσε να πέσει στη σκυδαλοδρομία, την αντικατέστησε η χαρά για βάση. Η ομάδα έδωσε τα πάντα, παρόλο που η χαρά δεν ήταν τόσο δυνατή στο άθλημα αυτό. Ναι. Πήρε η ομάδα το μετάλλιο και αφού τελείωσε η απονομή, πρέπει να το βρω το βίντεο να σας το στείλω, άρχισαν να χοροπηδάνε όλα τα παιδιά μαζί της ομάδας μας και φώναζαν «Για την Κούρου» ρυθμικά. Μπράβο, μπράβο. Αυτό σημαίνει συναδελφικότητα. Ωραία, μπράβο. Σας πω, συγκίνησε την επιτροπή, την οργανωτική επιτροπή και όταν τελείωσαν οι αγώνες, με φώναξε ο εκπρόσωπος της ΚΟΕ και μου λέει «Πάρτε αυτό το μετάλλιο, δώστε το στο παιδί που έβγαλε τον νόμο του». Μπράβο. Συγχαρητήρια μας έδωσαν για τα παιδιά μας, για την ποιότητα των παιδιών και για το πνεύμα που επέδειξε. Κυρία Πρόεδρε, θερμά συγχαρητήρια, θέλουμε να κλείσουμε διαφορετικά εμείς το ρεπορτάζ. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Το ρεπορτάζ μας τελειώνει ως εξής. 1, 2, 3. Ζαλίζομαι από τα σπαστά.